Ο γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Λέσβου του ΚΚΕ Κώστας Ρήγας, μιλώντας στον Έολο, τονίζει την ανάγκη της συμμετοχής στην εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής και επισημαίνει το ΚΚΕ ότι θα δώσει τη μάχη του για να πάρει πίσω την έδρα στη Λέσβο. Μιλάει ακόμη για το μεταναστευτικό και τονίζει ότι το ΚΚΕ δεν είναι αντίθετο στη δημιουργία δομής για την καταγραφή και παροχή ιατρικής βοήθειας στους αφιχθέντες πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά διαφωνεί με τη δημιουργία κλειστών φυλακών και τον εγκλωβισμό ετούντων άσυλων στα νησιά. Κύριε Ρήγα, λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές 25 Ιουνίου, ποια είναι τα μηνύματα για το ΚΚΕ μέσα από τις περιοδίες σας και τις επαφές σας με τους πολίτες? Σε πόλεις και στην πόλη και στα χωριά, με αλλοιείς, αγρότες, κτηνοτρόφους, εργαζόμενους, επαγγελματίες, υπάρχει μια μεγάλη πίκρα για την απώλεια της έδρας του ΚΚΕ. Λένε χαρακτηριστικά, είναι κρίμα το ΚΚΕ να έχει τόσο σημαντική άνοδο, 13% δηλαδή φτάσαμε εδώ στο νομό, και να μην καταφέρει την 21η Μαΐου στις προηγούμενες εκλογές να πάρει την έδρα. Οπότε τώρα υπάρχει πείσμα, υπάρχει αισιοδοξία, υπάρχουν θετικά μηνύματα από κόσμο ο οποίος δεν, ενώ σκέφτηκε το ΚΚΕ, δεν έκανε το βήμα να το στηρίξει την 21η Μαΐου, και τώρα τον καλούμε, είναι αυτός ο κόσμος πολύ καθοριστικός για να ψηλώσει ακόμα περισσότερο το ΚΚΕ και να μην χαθεί η έδρα που είναι τόσο πολύτιμη για το λαό της Λέσβου, για τα λαϊκά συμφέροντα. Mm-hmm. Εμείς κάνουμε κάλεσμα σε κάθε έναν που νιώθει αριστερός, που νιώθει προοδευτικός και όχι μόνο, είτε ψήφισε Νέα Δημοκρατία, είτε ψήφισε ΠΑΣΟΚ, είτε ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, να μην επιτρέψει να χαθεί η έδρα του ΚΚΕ από τον νομό, όχι για ιστορικούς μόνο και παραδοσιακούς λόγους, γιατί είναι ο μόνος βουλευτής ο οποίος θα αθρηστεί στους υπόλοιπους βουλευτές του ΚΚΕ για να κάνει 100% αντιπολίτευση και μέσα στη Βουλή και έξω όταν οι υπόλοιποι βουλευτές συμπολιτεύθηκαν. Δηλαδή, ένας παραπάνω βουλευτής, παραδείγματος χάρη για το ΠΑΣΟΚ, πού θα αθρηστεί? Θα αθρηστεί στην ψήφο για αντιλαϊκά νομοσχέδια, υπέρ των πληστηριασμών, υπέρ της ακρίβειας, της πολιτικής δηλαδή που έτσι κι αλλιώς θα εφαρμόσει μέσω του νέου μνημονίου, γιατί τέτοιο είναι το Ταμείο Ανάκαμψης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές. Έχει γίνει κάτι τέτοιο παλιότερα, νομίζω αντιστρόφως. Δηλαδή πήρε το ΚΚΕ την έδρα, πάλι το ίδιο? Το 2012. Όχι, το αντίστροφο. Το αντίστροφο. Στις εκλογές του Μαΐου είχε πάρει την έδρα το ΚΚΕ και την έχασε μετά τον Ιούνιο του 2012. Mm-hmm. Εδώ. Και ήταν αυτή η τριετία που πραγματικά δυσκόλεψε πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο οι κομμουνιστές έκαναν αντιπολίτευση. Φυσικά ήρθε το 2015 και επανεκλέχθηκε κομμουνιστής βουλευτής ο Σταύρος ο Τάσος και στη συνέχεια το 2019 η Μαρία Οικομνηνάκα. Έχετε κάνει μεγάλο αγώνα. Είναι κάτι που έθεσε και ο ίδιος ο γραμματέας του κόμματος πρόσφατα. Είδαμε σε μια συζήτηση με νέους για την ανάγκη να κερδιθεί ξανά η έδρα της Λέσβου. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό, είναι δυνατό? Γιατί λένε ότι έχει φτάσει στα βάνη το ΚΚΕ. Όχι, δεν έχει φτάσει στα βάνη. Και είναι πολύ μικρή η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ. Και κοιτάξτε, μας δίνετε την ευκαιρία να πούμε ότι εντάξει, εδώ στον τόπο μας ζουν αλλοιείς, ζουν φτηνοτρόφοι, ζουν εργαζόμενοι, ζουν επαγγελματίες, ζει νεολαία. Αλλά αυτό που μας έπληξε στις προηγούμενες εκλογές και τώρα είναι ένα θέμα, είναι ένα πρόβλημα, είναι το ζήτημα της αποχής. Της αποχής του κόσμου που θα ψήφιζε ΚΚΕ. Και επιτρέψτε μας να πούμε εδώ από αυτή την εκπομπή ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούν διπλά και τρίδιπλα οι κάτοικοι του νησιού και να ενισχύσουν το ΚΚΕ σε σχέση με το τι έκαναν. Γιατί στην πρόταση νόμου που κατεβάσαμε, οι εργαζόμενοι σεζόν, που είναι νεολαία, ξέρετε, οι πανσπουδαστικοί είναι πρώτη δύναμη στα πανεπιστήμια πανελλαδικά. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι που είναι σεζόν, όπως άλλοι, όπως είναι τα σώματα ασφαλείας, όπως είναι πλοία που έχονται εδώ στο νησί, να μπορούν να ψηφίσουν στον τόπο που δουλεύουν. Το απέρριψαν και τα τρία κόμματα. Τι φοβούνται? Μάλλον φοβούνται την ετοιμιγωρία της νεολαίας και την ψήφο της νεολαίας. Και αυτό φάνηκε και χθες σε μια πολύ μεγάλη συναυλία που κάναμε στην πλατεία Σαπφούς. Ναι, είχε μεγάλη συμμετοχή. Έχουμε πολύ καλά μηνύματα για τη συγκέντρωση αυτή. Και αυτή είναι απόδειξη ότι δεν έχει ταβάνι η επιρροή του ΚΚΕ, γιατί δεν είναι μόνο εκλογική επιρροή του ΚΚΕ. Το ψηφίζει πολλοί κόσμος, ο οποίος δεν συμφωνεί σε όλα μαζί του, και κόσμος που αποχώρησε από άλλα κόμματα, κόσμος που ήταν στέλεχος άλλου κόμματος στο παρελθόν, και όχι επειδή λέει τα ίδια. Εμείς δεν έχουμε σχέση με τις μεταγραφές που κάνουν τα αστικά κόμματα μεταξύ τους. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος να υπερασπίζεται την ίδια πολιτική, αλλά να αλλάζει κόμμα. Mm-hmm. Αλλά εμείς έχουμε μια μεγάλη αγκαλιά για αυτόν τον κόσμο, ο οποίος συνειδητοποιεί το φιάσκο της πολιτικής των άλλων κομμάτων και έρχεται με το ΚΚΕ με νέες απόψεις για να υπερασπιστεί τα λαϊκά συμφέροντα και μέσα και έξω από τη Βουλή. Ανακοινώσατε σήμερα τη συμπόρευση με ένα στέλεχος, του πρώην στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ από τη Λίμνο, τον Κώστα Σοφιανόπουλο. Αντλεί ψήφους και στελέχη το ΚΚΕ από το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, από όλα τα κόμματα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει δηλώσεις στήριξης. Αν δείτε, υπάρχουν και κείμενα υπογραφών που διακινούμε και πανελλαδικά και στο νησί.
Θα είδατε, δηλαδή είναι χαρακτηριστικό ο κόσμος από το χώρο του Πανεπιστημίου. Εμείς κάνουμε κάλεσμα σε κάθε χώρο. Και όταν λέμε σε κάθε χώρο, μπορεί να ανήκει σε άλλον πολιτικό χώρο το προηγούμενο διάστημα. Δεν συζητάμε για φασίστες, είμαστε ξεκάθαροι έτσι, mm-hmm. για να μην μπερδέψουν με άλλους. Mm-hmm. Λοιπόν, αλλά άνθρωποι οι οποίοι όχι ασχολήθηκαν με την πολιτική, ήταν ενεργοί, ήταν αγωνιστές, αλλά κατάλαβαν ότι είναι αδιέξοδος είτε ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ, είτε ο δρόμος του ΣΥΡΙΖΑ, είτε ο δρόμος της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τέτοιο κόσμο που αλλάζει άποψη και έρχεται με το ΚΚΕ, λέμε ότι πρέπει να έρθει και να συμπορευτεί. Και δεν είναι ο μοναδικός, είναι ένα παράδειγμα. Ο συγκεκριμένος που βγήκε και η δήλωσή του στη δημοσιότητα. Τα νιάτα είναι αυτά που πρέπει να απασχολούνται και να ασχολούνται με τις θέσεις του ΚΚΕ, αλλά είμαστε περήφανοι για τη θέση και τη δράση μας όσον αφορά τη νέα γενιά. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσο συγκινητικό, πόσο υπέροχη εικόνα ήταν μετά την τραγωδία των Τεμπών οι εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές σε όλη τη χώρα, οι χιλιάδες εδώ στο νησί που πλημμύρισαν τους δρόμους, που φώναζαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, το έγκλημα αυτό έχει ιστορία. Και είμαστε περήφανοι που η κομμουνιστική νεολαία, η οργάνωσή μας, κάνει τεράστια προσπάθεια να δείξει σε αυτά τα παιδιά να σκέφτονται έξω από τα όρια του σημερινού συστήματος. Και η κινητοποίηση για το πρόσφατο ναυάγιο είχε μεγάλη σημασία. Και η κινητοποίηση για το ναυάγιο και η αλληλεγγύη που δείξαμε στον τουρκικό λαό με συλλογή τροφίμων. Πολλοί μαθητές επίσης ανταποκρίθηκαν. Οι κινητοποιήσεις για τα Τέμπη, οι κινητοποιήσεις για να σπάσουμε τις απαγορεύσεις στην πανδημία πανελλαδικά. Mm-hmm. Οι μαθητές ενάντια στους νόμους που πέρασαν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής, για τη βάση του 10 και μαζί με τους φοιτητές εδώ του Πανεπιστημίου Αιγαίου που φυσικά αντιμετωπίζουν και αυτοί πάρα πολλά προβλήματα. Και είναι λογικό εμείς, επιτρέψτε μου κυρία Γιακουμή, να είμαστε περήφανοι που σε αυτούς τους αγώνες ΚΚΕ και λαός, ΚΚΕ και νεολαία ήμασταν μαζί, γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να είμαστε μαζί και στην κάλπη. Δηλαδή τα υπόλοιπα κόμματα. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, γιατί πράγμα να είναι περήφανη, για την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, για την εμπορευματοποίηση της υγείας, για τη διαχείριση του προσφυγικού η οποία είναι απαράδεκτη, γιατί να είναι περήφανη. Με την πολιτική που έχουμε ακολουθήσει από αυτές τις κυβερνήσεις διαδοχικά η μία μετά την άλλη, ο λαός μας ζει συνεχώς τραγωδίες. Mm-hmm. Μια που αναφερθήκατε στο προσφυγικό, το προσφυγικό μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο καίει τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και είναι ένα θέμα το οποίο βρέθηκε στην πρώτη γραμμή και επηρέασε σε μεγάλο βαθμό και τις αποφάσεις των πολιτών στην κάλπη. Η δική σας η θέση είναι όχι δομές, όχι τίποτα. Αυτό πιστεύετε ότι σας κοστίζει κιόλας? Εμείς θα μιλήσουμε καθαρά. ΚΚΕ και λαός ξεσηκώθηκαν το Φλεβάρι του 20 όταν ήρθαν εδώ τα μάτια να μας πειθαρχήσουν σε Καράβα, Διαβολόρεμα και Μυτιλίνη. Και τους στείλαμε από εκεί που ήρθαν και καλά κάναμε, λέμε εμείς. Και το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που από τότε μέχρι τώρα, γιατί εδώ είναι μικρός ο τόπος. Γνωρίζουμε τι λένε και οι πολιτικοί άρχοντες και τα κόμματα. Μόνο το ΚΚΕ σήμερα λέει όχι στις δομές φυλακές. Τότε το έλεγαν και στελέχοι άλλων κομμάτων και αυτοδιοικητικοί, άλλοι παράγοντες, εν πάση περιπτώσει, της τοπικής διοίκησης. Αλλά το πιο κρίσιμο είναι ότι πρέπει να εφαρμοστούν τώρα οι προτάσεις, οι ρεαλιστικές προτάσεις του ΚΚΕ. Δηλαδή, κρατούμενο πρώτο. Εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν πρόσφυγες. Όχι γιατί έχουμε πρόβλημα με τον άνθρωπο, τον πρόσφυγα προφανώς, τον οποίο δείχνουμε την αλληλεγγύη μας, όπως κάνανε οι γιαγιάδες στη Σικαμιά και καλά κάνανε, και πολλοί κόσμος που έτρεξε να δώσει κουβέρτες, κρουασάν, φαγητό, νερό. Εμείς λέμε ότι δεν γίνεται το 2023 να φεύγει κάποιος από τη χώρα του, επειδή υπάρχει πόλεμος. Αυτό συμβαίνει όμως τώρα, δεν μπορούμε Αυτό συμβαίνει, αλλά υπάρχει ευθύνη από τις κυβερνήσεις τόσο του ΣΥΡΙΖΑ, των ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ και Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στο τέλος να εμπλέκεις όλο ένα και πιο βαθιά στον πόλεμο. Και να παρακαλάς να στέλνεις όπλα, τα οποία μάλιστα αποδυναμώνουν και την άμυνα του νησιού μας. Φεύγουν όπλα από τα νησιά και τα στείλανε στην Ουκρανία. Τι συμφέροντα για την Ελλάδα διακυβεύονται στην Ουκρανία? Τα ανατοϊκά συμφέροντα διακυβεύονται. Τι δουλειά έχουμε στη Σαουδική Αραβία? Mm-hmm. Κρατούμενο δεύτερο. Εμείς λέμε ότι κανένας μέχρι τώρα δεν έχει πιέσει να φτιαχτούν επιτροπές ασύλου μέσα στην Τουρκία ή μέσα στη Λιβύη. Κανένας. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Αντίθετα, υπέγραψαν και οι τρεις τους, αυτό θεώρησαν ρεαλιστικό, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τη Συνθήκη Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, που νομιμοποιεί και τον εγκλωβισμό και τις επαναπροωθήσεις, και φυσικά η Νέα Δημοκρατία δεν την κατάργησε, την κρατά επίσης σε ισχύ. Πρέπει να ακυρωθεί αυτή η συνθήκη. Τρίτον, εμείς λέμε όχι στις δομές φυλακές προσφύγων. Να το ξεκαθαρίσουμε. Να μην εγκλωβίζονται, να μην φυλακίζονται. Δηλαδή, να παίρνουν γρήγορα χαρτιά για τον τόπο προορισμού τους, χωρίς την εμπλοκή άλλων οργανώσεων, με ευθύνη του κράτους, και να υπάρχουν κρατικές δομές που γρήγορα θα μπορούν να κάνουν ιατρική εξέταση, άμεση πρέπει ιατρική. Πρέπει να υπάρχει μια δομή. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι. Πού θα πηγαίνουν οι άνθρωποι που φτάνουν στο νησί? Ναι. Αυτό δεν έχει. Μιλάμε καθαρά και λέμε. Ναι, εμείς λέμε όχι στις δομές φυλακές. Δομή η οποία θα κάνει άμεση ιατρική εξέταση,
θα δίνει άμεσα τα χαρτιά τους. Θα μπορεί αυτούς τους ανθρώπους να τους διασώσει, να τους περισυλλέξει και να τους απεγκλωβίσει. Βέβαια πρέπει να υπάρχει, αλλά με ευθύνη του κράτους, χωρίς την εμπλοκή των ΜΚΟ. Mm-hmm. Το ίδιο το κράτος δηλαδή είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να πάρει πολλούς εργαζόμενους που είναι σήμερα σε δομές στο προσφυγικό και να τους αξιοποιήσει και σε τέτοιες δομές. Η άποψή σας για το ρόλο των ΜΚΟ στο μεταναστευτικό ποια είναι? Είναι ύποπτη. Αλλά δεν ταυτίζουμε εμείς τους εργαζόμενους σε ΜΚΟ, τα παιδιά που παίρνουν 500, 600, 700, 800, 1000 και κάνουν και μια αξιέπαινη δουλειά, mm-hmm. είτε είναι ψυχολόγοι, είτε είναι μεταφραστές, είτε είναι γιατροί, είτε είναι δικηγόροι και άλλες δουλειές, είτε είναι αποθηκάροι. Υπάρχουν πολλές δουλειές δηλαδή που κάνουν αυτά τα παιδιά. Καμία σχέση δεν έχουν αυτά τα παιδιά με τις αμαρτωλές ΜΚΟ, δηλαδή την ηγεσία τους, mm-hmm. τη χρηματοδότησή τους, η οποία μάλιστα είναι επίσημη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ επιτρέψτε μου, τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ για το προσφυγικό την έχουν συνυπογράψει και τα τρία κόμματα πλην ΚΚΕ. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία. Σκεφτείτε τα 170 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για δομές φυλακές να είχαν δοθεί για πρόσληψη προσωπικού που θα έκανε ακριβώς αυτή τη δουλειά. Να μπορεί αυτόν τον κόσμο να τον διασώσει, να τον περισυλλέξει, να μην υπάρχουν επαναπροωθήσεις, αλλά να μην υπάρχουν όμως και προσφυγικές ροές με επιτροπές ασύλου, ξαναλέμε, μέσα στην Τουρκία και μέσα στη Λιβύη. Και επειδή μας λένε κάποιοι, μα αυτό γίνεται, δεν γίνεται ότι προτείνει το ΚΚΕ να μην γίνεται και ότι προτείνουν οι άλλοι να γίνεται. Ποιος πίεσε την Τουρκία, ποιος πίεσε τον Ερντογάν να του πει ότι εδώ ασκούμε βέτο και βάζουμε επιτροπές ασύλου, γιατί εδώ έχουν συγκεντρωθεί παραδείγματος χάρη Σύριοι πρόσφυγες. Τι δουλειά έχουν να κάνουν το ταξίδι του θανάτου που ξεκινάει από τη Συρία, φτάνει στη Λιβύη και πνίγηκαν με πολλά ερωτηματικά κιόλας ανοιχτά της πύλου μετά το... στο τελευταίο τραγικό ναυάγιο. Mm-hmm. Ξεκινά από σήμερα η επίσκεψη του επικεφαλής του ψηφοδελτίου επικρατείας του ΚΚΕ, του κυρίου Παφίλη, στη Λέσβο. Τριήμερη επίσκεψη. Φορτωμένο το πρόγραμμα, έτσι? Είναι φορτωμένο. Θα αργώσουμε την ύπαιθρο της Λέσβου και την πόλη όμως. Θα πάμε σε εργασιακούς χώρους όπως είναι το νοσοκομείο. Θα πάμε στην αγορά της Μυτιλίνης. Εντάξει, επιδιώκουμε να φτάσει το κάλεσμα του ΚΚΕ παντού. Γιατί η δραστηριότητά μας τελευταίες μέρες θα σφίξουμε τα δόντια και με χαμόγελο θα την εντείνουμε. Mm-hmm. Θα ενταθεί η δραστηριότητά μας. Και σκεφτείτε ότι η πιο δραστήρια βουλευτής του νομού μας, το γνωρίζει αυτά και ο σύντροφος ο Θανάσης Παφίλης, η Μαρία Οικομνηνάκα, έγινε πρόσφατα μαμά. Και έχει ξεκινήσει πάλι την. Έχει βγει πάλι στην. Έχει βγει πάλι. Χθες έκανε χαιρετισμό στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Σαφούς. Δεν λογάριασε κόστος ούτε με την εγκυμοσύνη ούτε τώρα με τη λοχεία. Αλλά παρόλα αυτά, καταλαβαίνετε, υπάρχουν και βιολογικά όρια. Ναι. Γιατί πρέπει να είναι και με το παιδί. Ακριβώς. Λοιπόν, και πρέπει να δοθεί αυτή η μάχη με όσο το δυνατόν καλύτερους όρους. Σημειώστε, αν θέλετε, γιατί είναι δημοσιογραφικός αριθμός. Mm. Είναι πάνω από 1.400 οι παρεμβάσεις της Μαρίας Κομνηνάκα μέσα στην τετραετία που πέρασε. Για τα ζητήματα της υγείας, για τα αγροτικά ζητήματα, για τα ζητήματα των αλλιέων, των κτηνοτρόφων, των αγροτών, για τα ζητήματα της παιδείας, για εθνικά ζητήματα, για τους ένστολους και τα σώματα ασφαλείας, οτιδήποτε δηλαδή αφορά τους κατοίκους του νησιού, η κυρία Κομνηνάκα, η συντρόφισσα μας, η Μαρία Κομνηνάκα, το ανέδειξε πλήρως και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο βουλευτή που για αυτά τα ζητήματα μπορεί να μην έχει κάνει και καμία ενέργεια, ανεξαρτήτως κόμματος mm-hmm. μέχρι στιγμής. Μάλιστα. Κύριε Ρήγα, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ότι καλύτερο στις εκλογές. Επανεκλογή κομμουνιστή βουλευτή, να ξαναβγεί κομμουνιστής βουλευτής με πιο ψηλά το ΚΚΕ. Αυτό να σκεφτεί όλος ο λαός της Λέσβου και της Λίμνου. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.